σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, στο οποίο έχω σκεφτεί αυτή τη φορά να κάνω ένα βίντεο και να μοιραστώ μαζί σας τη γνώμη μου για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Προϊόντα τα οποία θα τα βρείτε μόνο στο σούπερ μάρκετ και όχι να κάνετε κάποια ηλεκτρονική αγορά ώστε να τα προμηθευτείτε. Οπότε σήμερα θα σας δείξω προϊόντα γνωστών εταιριών, γνωστών brand, τα οποία εγώ τα έχω χίλιο δοκιμάσει, τα έχω αγαπήσει και τα έχω ξεχωρίσει για τους δικούς μου λόγους. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχω δοκιμάσει όλο το σούπερ μάρκετ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Απλά πηγαίνω συχνά στο σούπερ μάρκετ, μου αρέσει να δοκιμάζω, οπότε λέω γιατί να μην το κάνω. Δηλαδή σαν review, αλλά μόνο προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, θέλω να μου το γράψετε από κάτω, ώστε να μπω και εγώ στη διαδικασία να ξεκλειριστώ στο σούπερ μάρκετ, για να σου λέω τη γνώμη μου. Οπότε αν νομίζετε ότι πιστεύετε βασικά ότι αυτό θα σε βοηθήσει ώστε να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο στο έχει πει ήδη η Μπέλα Μέρη, πες το μου από κάτω. Παρόλα αυτά όμως, αν σου ακούγεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, ξεκινάμε με την Bioten, αγαπημένη εταιρεία, την αγαπάω χρόνια, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά προϊόντα από την Bioten, μου αρέσουν πάρα πολύ οι μυρωδιές, όμως το προϊόν το οποίο, το πρώτο προϊόν που έχω ξεχωρίσει από την Bioten είναι αυτή εδώ πέρα η CC κρέμα, η οποία παιδιά είναι όλα τα λεφτά, έχει εχείλισμα κηδονιού μέσα, μυρίζει απίστευτα, τοποθετείται πάρα πολύ καλά, έχει πολύ ωραία εφαρμογή, είναι η medium ή απόχρωση. Δεν βγάζει λιπαρότητα, μυρίζει τέλεια, μου καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Αν θέλω περισσότερη κάλυψη, βάζω παραπάνω στρώση και όλα κομπλέ. Είναι μια κρέμα η οποία, παιδιά, την παίρνω ξανά και ξανά, δηλαδή δεν υπάρχει. Και εννοείται ότι είναι και οικονομική, κατάλαβες. Απορροφάται αμέσως και έχει αντιλιακά φίλτρα. Επόμενο προϊόν που έχω ξεχωρίσει από την Bioten και με έκανε να ξεκολλήσω από την Dove, αν και την Dove θα την πιάσουμε πιο μετά, αλλά θέλω να σου πω, είναι τα κοσμητικά. Παναγία μου, τα έχω δοκιμάσει όλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που είναι σε μορφή σπρέι και όχι ρολ, γιατί το ρολ το βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περιμένω να στεγνώσει 152 ώρες. Οπότε με διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το ψιτ. Δεν τζούζει, βασικά, να ξέρετε, δεν τζούζει μετά το ξύρισμα. Γι' αυτό και το έχω αγαπήσει. Βγάζει και μια ποσότητα ενυδυτικής πάνω στην μασχαλίτσα σου. Οπότε το απολαμβάνεις. Υπέροχη μυρωδιά. Δεν υπάρχουν. Επόμενο προϊόν το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να το πάρεις γιατί είναι φθηνό και καλό είναι το gel καθαρισμού Detox. Αυτό με το φυσικό άνθρακα. Δεν το χρησιμοποιώ εγώ, αλλά το χρησιμοποιεί η κόρη μου, γιατί η κόρη μου έχει λιπαρή επιδερμίδα και κάπου σε ένα προϊόν θα δεις αν είναι καλό σε αυτά τα απαραίτητα σημεία για την επιδερμίδα σου. Το πρωί και το βράδυ λοιπόν καθαρίζω το προσωπάκι της, δίνει λάμψη στη στιγμή, βλέπω μία απίστευτη λάμψη στο προσωπικό της, θα μου πεις ρε παιδάκι μου είναι 12 χρονών. Ναι, μπορεί να είναι 12 χρονών, αλλά τη βλέπεις ρε παιδάκι μου αυτή τη λάμψη που σου δίνει ένα προϊόν. Έχει λοιπόν το φυσικό άνθρακα που είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω για τα λιπαρά δέρματα. Και παιδιά, δηλαδή, καθαρίζει. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που κάνει καλό στο παιδί μου, εννοείται ότι το έχω ξεχωρίσει από τα προϊόντα της Bioten. Επόμενη εταιρεία είναι η Dove, αγαπημένη εταιρεία, στα αποσμητικά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Είμαι παιδί της Dove, της τα έχω χιλιοδείξει εδώ πέρα στο κανάλι. Κάποιοι λέγανε ότι με χορηγεί και η Dove, όχι καμία σχέση, αγαπάω Dove. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που είναι και αυτά σε μορφή φσιτ-φσιτ, δεν αρκεί να στεγνώσει τη μασχάλη μου. Μ' αρέσει που βγάζει αυτή την ενυδατική και τη βλέπω κιόλας. Είναι φοβερά τα κοσμητικά, δεν το συζητάω. Λοιπόν, δεύτερο προϊόν της Dove τα οποία έχω αγαπήσει είναι τα κρεμοσάπουνα Dove. Εν τω μεταξύ, θα σας έλεγα και τη γνωστή διαφήμιση, λέω, αλλά άστο καλύτερα. Λοιπόν, τα κρεμοσάπουνα Dove, παιδιά, είναι τόσο μοσχοβολιστά. Το 1 τέταρτο που υπάρχει στην ενυδατική αφήνεται πάνω στο δερματάκι σου, το αφήνει αυτή η ενυδατική τόσο λίο, τόσο απαλό. Έχεις μοσχοβολιστό χεράκι. Δεν υπάρχουν τα κρεμοσάπουνα Dove. Τα έχω δοκιμάσει, εντωμεταξύ έχει και τα ανταλλακτικά τα οποία μπορείς να μην θέλεις πάλι να πάρεις συσκευασία, το αδειάζεις το ανταλλακτικό και πάπαλα, είναι φοβερά. Θα συνεχίσω τώρα με την Gillette, ότι καλύτερο για τον άντρα και όχι μόνο. Παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο το ξηραφάκι, τι ποιότητα, πόσο κόβει βαθιά. Προσοχή όμως, έτσι. Λοιπόν, εγώ το έβλεπα αυτό που το είχε ο άντρας μου και ξυριζόταν και έλεγα μετά, αχ τι απαλό δερματάκι που έχεις, και γενικά τον έβλεπα εγώ, τον ξέρεις, τον έβλεπα, το κρυφοκοίταζα. Λοιπόν,
Τέλειο! Το πήρα κι εγώ. Παιδιά, τη μασχάλη, την πάει σφαίρα! Εντάξει, δεν το συζητάω. Με προσοχή βέβαια. Δεν υπάρχει αυτό το ξηραφάκι. Και φθηνό και καλό. Επόμενη εταιρεία είναι η Palmolive. Αυτά τα αφρόλουτρα, τα τόσα, δεν υπάρχουν. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Βασικά έχω δοκιμάσει ό,τι περιέχει μέλι, γάλα, καρύδα, ιδίως τα καλοκαίρια κάτι φρούτα του δράκου, δεν ξέρω και εγώ πώς τα λένε ακριβώς. Παιδιά, να φεύγουν και οι εικόνες εδώ, να τα βλέπετε. Δεν υπάρχει ο αφρός, δηλαδή βάζεις ποσότητα και δεν ξέρεις, δεν γίνεται ρε παιδί μου πάρα πολύ αρή, κάνει αφρός ο σουγκάρι. Το μυρίζει, εν τω μεταξύ μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα τα Palmolive, γιατί πολύ απλά δεν μου αλλάζουν το pH μου, γιατί υπάρχουν κάποια αφρόλουτρα, παραδείγματος τα Dove που σας έλεγα πριν, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω Dove αφρόλουτρο, γιατί μου μυρίζει, μου βγάζει μια σαπουνίλα, άστα να πάνε, δηλαδή σκέτη χωριατήλα. Λοιπόν, όμως, θέμα, είμαστε στην Palmolive. Η Palmolive, παιδιά, την αγαπώ, είναι θεϊκό παγωτό. Παιδιά, η μυρωδιά δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο μυρωδιά. Σου κάνει και αφρό, καθαρίζει το σώμα. Αφήνει απίστευτη ανυδάτωση στο σώμα σου. Δεν υπάρχει. Επόμενη δοκιμασμένη εταιρεία, φιλενάδα, είναι η Nivea. Και δεν θα σου πω εγώ από αυτά που έχουν βγει τώρα τα έξτρα, θα σου πω το κλασικό άρωμα της Νιβέας με την κρέμα σώματος και το γαλάκτωμα σώματος, αυτή τη λοσιόν τέλος πάντων, την μπλε τη συσκευασία. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Έχω χιλιοδοκιμάσει γενικά μυρωδιές και μυρωδιές. Αυτή η Νιβέα, ειλικρινά, πέστε μου, ειλικρινά. Εντάξει, δεν θα σου μιλήσω και το τζίκινο, το βαζάκι, έτσι, αλλά αν θες δηλαδή πιο εύκολα και αν δεν θες αυτό την κρέμα που σου θυμίζει και τη σουντοκρέμ, έτσι, αγαπάω Νιβέα. Αυτή η μυρωδιά που αναμειγνύεται η πούδρα με τη φρεσκάδα, που μένει κιόλας και σου ενυδατώνει το κορμί και γενικά το είναι σου, γιατί το μυρίζεις και ανανεώνεται και το είναι σου μαζί. Αυτή η φρεσκάδα που σου αφήνει, παιδιά, και για μέρες κρατάει το άρωμα, έτσι, όχι δα, για όνομα του Θεού, δηλαδή, είναι ένα προϊόν το οποίο παίρνω συνέχεια. 500 λοσιόν να έχω στο σπίτι. 500 κρέμες στο σώματος να έχω στο σπίτι. Δεν υπάρχει το άρωμα της Νιβέα. Τέλος. Επόμενο προϊόν της Nivea, θέλω να σου πω, εγώ βασικά το βρίσκω ακόμα. Είναι το conditioner σώματος μέσα στο μπάνιο, το Q10 φιλενάδα, δεν υπάρχει. Αφού λοιπόν κάνεις το αφρόλουτρό σου και αν θες να μην βάλεις κάποια κρέμα λοσιόν αφού τελειώσεις το μπάνιο σου, το conditioner σώματος με το Q10, αυτό με τις πέρλες που με το ζεστό νερό κάνουν μπαμ, και δεν πετάει πυροτέχνημα, αλλά γίνεται μπαμ στο κορμί σου και λιώνουν αυτές οι πέρλες και έτσι ενεργοποιείται το Q10, γιατί μέσα στο Q10 υπάρχουν αυτές οι πέρλες και η μυρωδιά, η απίστευτη, η θεϊκή, που να μην σου πω τώρα τι θέλω να σου πω, αλλά άστο καλύτερα, που αυτή η ενυδάτωση στο κορμί σου που αφήνει, έχω τρελαθεί. Αυτά το conditioner σώματος θα τα βρείτε στις κρέμες, για να μην ψάχνετε στα αφρόλουτρα, δεν είναι στα αφρόλουτρα, είναι στις κρέμες. Αχ, Παναγία μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το conditioner, ειλικρινά, δηλαδή αν θέλεις να βιάζεσαι και αν είσαι και σε ταξιδάκι και δεν θέλεις να κουβαλάς τα χίλια μυρια κουτάκια συσκευασίες σου ξουμούξου, το conditioner σώματος θα σε σώσει ρε φιλενάδα. Πόπο φίλε, είναι φανταστικό. Επόμενη εταιρεία είναι η Lactacid. Εγώ δεν την ήξερα τη Lactacid, να σου πω την αλήθεια, την είχα δει από τη Σινατζάκη, okay, και ήθελα κάτι πιο, ήταν στη φάση που έψαχνα για την ευαίσθητη περιοχή ένα προϊόν και δεν ήθελα να είναι τόσο ακριβό όσο η Fresiderm και ήθελα να βρω κάτι πιο οικονομικό. Οπότε γνώρισα τη Lactacid, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά καθαριστικά για την ευαίσθητη περιοχή, μου άρεσαν πάρα πολλά και ιδίως έχω κολλήσει με το Fresh. Αν και με δυσκολεύει στο να πιέζω, γιατί έχετε αυτές τις φυσαλίδες που ρε παιδί μου είναι λίγο στουμποτικό, αλλά με 2-3 τσακ βγαίνει η ποσότητα, μπορώ να πω, και αυτές οι φυσαλίδες σου προσφέρουν τόση φρεσκάδα που την νιώθεις ρε παιδάκι μου τη φρεσκάδα στο σημείο σου. Είναι φανταστικό, καθαρίζει πάρα πάρα πολύ, μυρίζει απίστευτα. Γενικά νομίζεις ότι έχει μια δεξαμένη από κάτω, έλα μη γελάς. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή νομίζεις ότι πηγάζει τα νερά του Δούναβη. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το αίσθημα αυτό, ειλικρινά, μη γελάς. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι δεν μου αλλάζει το pH του σημείου μου. Εντάξει. Πάμε
τώρα σε μια άλλη αγαπημένη εταιρεία, στην Garnier. Καλά, δεν το συζητάω. Το νεράκι το Michelin με το ροζ καπάκι, ξεβάφει και ακόμα και την πιο αναδιάβροχη μάσκαρα. Θες και πάρα πολύ ποσότητα για να ξεβγάλεις το μάτι σου, για να κάνεις τον πρώτο καθαρισμό. Απομακρύνει τα πάντα, βγάζει τη λιπαρότητα και γενικά καθαρίζει πάρα πολύ το πρόσωπο. Δεύτερο προϊόν Garnier είναι οι κρέμες χωρίς ξεύγαλο. Είναι κάποιες κρέμες, τις έχω δοκιμάσει και τις δύο, και με το αργανέλαιο και με το σφένδαμο. Με έχουν σώσει βασικά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή το καλοκαίρι συνήθως μετά τη θάλασσα δεν πάμε κατευθείαν στο σπίτι μας. Καλά, κόλλο δεν βάζουμε μέσα γενικά, να ξέρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα που κάνω το ντουζ δεν μπορώ να κάνω παραπάνω περιποίηση στα μαλλιά. Οπότε βάζω αυτή την κρέμα, φιλενάδα, και σώζομαι. Γιατί πολύ απλά δεν ξεβγάζεται και σε διευκολύνει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτή η κρέμα μπορείς να τη βάλεις και στις άκρες σου και να κάνεις έτσι μια ενυδάτωση στις ακρούλες. Δεν χρειάζεται τέλος πάντων να είσαι λουσμένη, δηλαδή και σε στεγνό μαλλί μπορείς να τη βάλεις. Εξάλλου δεν σε νοιάζει γιατί δεν την ξεβγάζεις. Καλό, ε! Λοιπόν, οπότε ενυδατώνεις την ακρούλα, μυρίζει και τόσο θεϊκά. Θεϊκό παγωτό. Πάμε τώρα στο επόμενο προϊόν της Garnier, η οποία είναι η μάσκα μαλλιών, η οποία είναι 3-1. Την αγάπησα πρώτα απ' όλα για το άρωμά της, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα γενικά, τα λάδια, όχι ταξίδια, ταξίδια τα αγαπάμε σε άλλη φάση. Λοιπόν, κατάλαβες, ταξίδια. Λοιπόν, εγώ τα αγάπησα αυτά γενικά, τη γάλα, καρύδα, μέλια, μακαντέμια. Βασικά είναι τόσο πλούσιο σε άρωμα αυτή η μάσκα και πρώτα απ' όλα έχει 3-1 δράσεις. Πρώτα απ' όλα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ως μάσκα, την αφήνεις 3-5 λεπτά σε λουσμένο μαλάκι, οπότε σου δίνει απίστευτη θρέψη και ενυδάτωση στο τριχωτό της κεφαλής σου, αλλά όχι εδώ, από εδώ και κάτω, να τα λέμε και αυτά. Διευκολύνει να ξεμπλέκεις και τα δύσκολα ατίθασα μαλλιά σου. Και τρίτον, στα στεγνά μαλλιά, όπως κάναμε δηλαδή με την άλλη της Garnier χωρίς ξεύγαλμα στο μικρό μπουκάλι, έτσι μπορούσα και με τη μάσκα μαλλιών, που την χιλιοδοκίμασα μπορώ να σου πω, στα στεγνά μου μαλλιά ενυδάτωνα τις άκρες και ήταν όλα τα λεφτά. Έκανε ουσιαστικά μια πειθαρχία στα ατίθασά μου τα μαλλιά. Μην τα βλέπεις τώρα έτσι, τα έχω ισιώσει. Αλλά γενικά εμένα το μαλλί μου, ξέρεις ότι είναι λίγο αφάνα, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει, δεν το λες και αφάνα, αλλά το λες και ένα τούμπανο ατίθασο μαλλί. Επόμενη εταιρεία είναι η Vaseline. Vaseline. Παιδιά, η κρέμα σώματος αυτή με το cocoa butter. Η μυρωδιά είναι ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, φιλενάδα, αυτό, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες που μυρίζεις σοκολάτα, κόκο, έχω κόκο στο τραπέζι μου. Τα ακούω τώρα από την κόρη μου, καταλαβαίνει. Την περνάω ειδωλεμένα, τέλος πάντων. Είναι ανεπανάληπτη η μυρωδιά. Και σαν τελευταία εταιρεία έχω βάλει την Elviv. Έχω ξεχωρίσει το σαμπουάν το κόκκινο για τα βαμμένα μαλλιά. Πόσο υπέροχο άρωμα έχει, Χριστέ μου. Έχει πυκνή σύσταση. Το αγαπάω. Κάνει αφρό. Καθαρίζει πάρα πολύ καλά το τριχωτό της κεφαλής. Κλειδώνει το χρώμα. Γενικά αγαπάω Elviv. Θέλω να δοκιμάσω και άλλα προϊόντα Elviv για να σας πω και τη γνώμη μου. Οπότε αυτό το βίντεο ήρθε το τέλος του. Αν σας άρεσε αυτή η ιδέα, το να δοκιμάζω προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, θέλω να μου το γράψετε από κάτω για να διάσω το σούπερ μάρκετ κανονικά, έτσι. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάτε και το κουδουνάκι και να με ακολουθείτε και στο Instagram. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε πάρα πολύ καλά και φιλάκια πολλά!